Όλη μέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό βίντεο που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στο κανάλι. Και αυτό θα είναι να τρώω έτοιμα γεύματα από τα Lidl για 24 ώρες. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα ξεκινάω την καινούργια σειρά που σας έλεγα, που διάφορα παλιά μου βίντεο τα οποία έχουν πάει πολύ πολύ καλά στο παρελθόν θα τα ξανακάνω με καινούργια προϊόντα, με καινούργια πράγματα. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ πέρα για να κάνουμε το challenge τρώω 24 ώρες από τα Lidl. Στο προηγούμενο βίντεο, θα σας το βάλω κάπου εδώ να το δείτε, είχα διαλέξει έτοιμα φαγητά, ενώ σε αυτό το βίντεο τα περισσότερα από αυτά θα τα φτιάξουμε εμείς. Θα μαγειρέψουμε δηλαδή με πράγματα από τα Lidl. Σκέφτηκα να το κάνουμε έτσι γιατί σε αυτή τη φάση που μένω και με το Θάνο μαγειρεύουμε πολύ περισσότερο στο σπίτι, ενώ τότε έμενα στο πατρικό μου και ήμουν λίγο χαλαρά. Τέλος πάντων, θα μαγειρέψουμε, θα δούμε ωραία καινούργια πράγματα που δεν έχω ξαναδοκιμάσει σε βίντεο από τα Lidl και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που κρατάω στα χέρια μου την κάμερα και είμαι έτοιμη να κάνουμε αυτό το challenge. Βέβαια να σας πω ότι πρωί είχαμε ένα ατύχημα, γιατί εκεί που πήγα να ψοχουλέψω λίγο στο ντουλάπι, μιας και το ντουλάπι μας είναι πάρα πολύ μικρό, έχω κάνει σχετικό βίντεο με το ντουλάπι, γίνεται χαμός και τα έχουμε στριμωγμένα όλα μέσα και μου έπεσε η μαρμελάδα που σας είχα δείξει στο βίντεο, το haul από τα IKEA. Τέλος πάντων, παιδιά, είναι μαρμελάδα με φρούτα του δάσους, raspberry, blueberry και είναι και οργανική, λέει. Δεν πρόλαβα καν να την ανοίξω να τη δοκιμάσω, δεν ξέρω καν πως είναι, έπεσε κάτω, έσπασε, έγινε χίλια κομμάτια το βαζάκι και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί για το βίντεο με τα IKEA που θα έρθει πρέπει να ξαναπάω και να πάρω την ίδια μαρμελάδα, γιατί όχι τίποτα άλλο, μου είχε κάτσει και θέλω να τη δοκιμάσω. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι θα φάω σήμερα για πρωινό και να σας πω την αλήθεια, το γνωρίζετε οι περισσότεροι βασικά, ότι δεν είμαι λάτρης του πρωινού και το πρωί είμαι μη του μιλάτε του πολλά βαρύ, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο, δεν θέλω να τρώω, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Μη του μιλάτε του παιδιού. Οπότε δεν έχω κάτι super duper wow για πρωινό. Έχω διαλέξει δύο χυμούλιδες. Αν ακούτε το πλυντήριο που δίνει τα ζόρια του αυτή τη στιγμή, πραγματικά είναι στο πικ του. Τρελαίνεται μόνο του. Τέλος πάντων, αγνοήστε το, γιατί πάμε να σας δείξω τους δύο χυμούλιδες που έχω διαλέξει. Είναι από την εταιρεία Eviva, τα βρίσκεται μόνο στα Lidl και είναι φυσικός χυμός 100% μήλο και έχουμε και φράουλα χωρίς συντηρητικά. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ τα δύο, τα οποία τα λατρεύω και τα δύο. Μου αρέσουν πάρα πολύ και έχει μήλου και έχει φράουλας. Αυτό να σας πω την αμαρτία μου, το έχω ανοίξει κιόλας, ενώ αυτό είναι κλειστό. Και τώρα αναρωτιέμαι τι θέλω να πιω από τα δύο. Few moments later. Θα επιλέξω λοιπόν τον χυμό μήλου, μιας και είναι ήδη ανοιχτός, να το τελειώσουμε, να μην χαλάσει κιόλας και το φράουλα θα δούμε. Άλλη φορά ρε παιδί μου, αλλά είναι τέλειος να ξέρετε. Στην υγειά σας λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίος. Τέλειος, γενικότερα λατρεύω ό,τι έχει να κάνει με μήλο, χυμούς, μηλόπιτες, γιαούρτι με μήλο και κανέλα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει να τρώω το μήλο σκέτο. Αυτό δεν ξέρω τι κουλό είναι και περίεργο, αλλά δεν μπορώ να φάω το μήλο καθαρισμένο έτσι κρούτσου κρούτσου χωρίς να έχει επεξεργαστεί κάπως κάτι να έχει γίνει με αυτό. Περίεργα πράγματα, όπως και να έχει ο χυμούλης είναι καταπληκτικός. Θέλω να μου πείτε εσείς κάτω στα σχόλια τι τρώτε για πρωινό και αν είστε από τους ανθρώπους που τρώτε λίγο σαν εμένα ή καθόλου. Μέσα στο μπάνιο πέφτουν πράγματα, πριν λίγο μου έπεσε και ο χυμός φράουλα, δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο χάος. Έχω πράγματα πάνω στο πλυντήριο και αυτή τη στιγμή έτσι όπως, ξέρεις, κουνάει, πες να τα χειρίξει όλα. Δεν είμαι σε διάθεση να πάω να δω τι γίνεται μέσα. Ήρθε
η ώρα για το μεσημεριανό και όπως σας είπα θα μαγειρέψουμε το μεσημεριανό. Θα φτιάξουμε σνίτσελ, έχουμε πάρει σνίτσελ χοιρινό από τα Lidl, το οποίο μπορείς να τα φτιάξεις στη σχάρα και στο τηγάνι. Εμείς θα τα τηγανίσουμε, το ξέρω ότι δεν είναι και ό,τι πιο healthy υπάρχει στον πλανήτη, αλλά τι να κάνουμε που μας αρέσει το τηγανιτό σνίτσελ και ειδικά ο Θάνος έχει τρελή αδυναμία. Οπότε θα φτιάξουμε τηγανιτό σνίτσελ και πατατούλες τηγανιτές. Υπέροχη μερούλα σήμερα. Τις πατατούλες μου τις έχω εδώ πέρα, θα τις καθαρίσω, θα τις τηγανίσω, θα περάσω το σνίτσελ από αυγό και φρυγανιά. Δεν θα σας δείξω τη διαδικασία, γιατί πραγματικά έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και με την κάμερα αυτή, η οποία έχει έναν φακό μπροστά που είναι πάρα πολύ βαρύς. Δεν σας νοιάζει, δεν πειράζει, αλλά δεν με βολεύει καθόλου και δεν σας κρύβω ότι αν πάνε όλα καλά με τα βίντεο και σας αρέσουν έτσι και συνεχίσει στο YouTube, θα πάρω καινούρια κάμερα. Οπότε, πάω να μαγειρέψω και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο στο έτσι. Εγώ μπορεί και να έρθω μετά από καμία ώρα για να φάμε. Να σας δείξω έτσι το φανταστικό φαγητό που έφτιαξα. Ελπίζω να μην το έκαψα. Ελπίζω να μην πάει τίποτα στραβά. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, είμαι φανταστική νοικοκυρά. Τι περιμένετε, τι νομίζετε? Έχω εξελιχθεί. One hour later. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του φαγητού. Έχω μαγειρέψει και έχουμε έτοιμες τις πατατούλες, οι οποίες μου βγήκαν έτσι τραγανιστές. Μ' αρέσουν όμως παρόλα αυτά. Και το σνιτσελάκι είναι τα δύο δικά μου κομματάκια. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο μαύρο. Ελπίζω να μην το έκαψα. Και θα λέτε ότι έχει καεί. Αλλά δεν έχει καεί, έτσι το κάνουμε εμείς. Να είμαστε σίγουροι ότι έχει ψηθεί καλά. Και θα το κόψω κιόλας για να δοκιμάσω. Είμαι σίγουρη ότι το έχω κάνει καλό, γιατί έχουμε ξαναφτιάξει πολλές φορές. Αλλά πάμε να φάμε. Και φυσικά οι πατάτες δεν είναι όλες δικές μου, μην τρελαθούμε. Μαζί με το Θάνο θα τις μοιραστούμε, εντάξει, είπαμε. Όπως μπορείτε να δείτε, μέσα είναι καλά ψημένο. Δεν υπάρχει θέμα ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι θέλουμε να είναι εμείς. Για να δούμε πώς το έχω κάνει. Τέλειο. Μπράβο μου. Να σας πω την αλήθεια, συνήθως ο Θάνος βάζει το αλάτι και το πιπέρι για να είμαστε σίγουροι ότι έχει βγει καλό, γιατί το έχει γενικότερα με αυτά. Εγώ συνήθως τα κάνω ανάλατα τα φαγητά, αλλά το πέτυχα. Και μπράβο μου, και είναι νοστιμότατο και θα έρθει ο Θάνος τώρα σε λίγο να φάμε. Και τώρα πάμε να φάμε και πατατουλίτσα. Τέλεια, μπράβο μου, συγχαρητήριά μου. Παιδιά, μη φοβάστε τα πράγματα από τα Lidl, γιατί έχω ακούσει διάφορα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και να σας πω την αλήθεια, τα προτιμώ μερικές φορές. Πείτε μου κι εσείς τι φάγατε για μεσημεριανό, τι θα φάτε. Εγώ θα συνεχίσω εδώ πέρα το γεύμα μου. Κάνει και ο Θάνος θόρυβο, γιατί ο Θάνος χωρίς σαλάτα δεν μπορεί και βάζει τη σαλατούλα του τώρα. Αλλά θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε ότι θα φάω για σνακ. Είμαι ανάμεσα σε δύο σνακ, να σας πω την αλήθεια. Έχω δύο πράγματα. Αλλά θα δω την όρεξη μου εκείνη τη στιγμή και θα σας δείξω τι θα φάμε. Ήρθε η ώρα να μαζέψω τα πιάτα, τελειώσαμε και να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί έφαγα μόνο το ένα το κομμάτι. Χόρτασα, δεν είχα την ανάγκη να φάω το άλλο. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε για το βράδυ, θα δούμε. Πατατούλες μείνανε κι αυτές. Μπράβο μου, γιατί η αλήθεια είναι πως προσπαθώ να μειώσω λίγο τις ποσότητες που τρώω. Π.χ. φτιάξαμε κανελόνια εχθές. Και ενώ ο Θάνος έτρωγε δύο κομμάτια, ας πούμε, εγώ έτρωγα ένα. Κανονικά. Είμαι φοβερή. Μπράβο μου. Λοιπόν, αυτά πάω να μαζέψω και τα λέμε μετά. Ήρθε η ώρα για το σνακ μου και η αλήθεια είναι πως το σκέφτηκα πολύ. Το ξανασκέφτηκα, το έφερα από εδώ, το έφερα από εκεί και αποφάσισα ότι θέλω να φάω μία σοκολάτα. Λοιπόν, έχω από την εταιρεία Fin Carré κραστή... Τσόκο, τέλος πάντων, είναι μάρκα Lidl, κλασική μάρκα Lidl από σοκολάτες, είναι από μίμηση της Crunch, εντάξει, φαίνεται κιόλας, είναι σοκολάτα ριζιού και η αλήθεια είναι πως ή δεν έχω φάει καθόλου, δεν θυμάμαι να έχω φάει, ή έχω φάει πολύ παλιά. Όπως και να έχει, λατρεύω την Crunch εγώ, ελπίζω να είναι παρόμοια, να μοιάζει και να την έχουν πετύχει την απομίμηση. Λοιπόν, η σοκολατίτσα είναι κάπως... έτσι, λαχταριστή, ωραία, από κάτω, το ριζάκι, για να δούμε. Η
Είναι μια πάρα πολύ καλή απομίμηση. Γενικότερα στα Lidl έχουν πάρα πολλά ωραία snack, μπισκότα, σοκολάτες, σοκολάτες οι οποίες μοιάζουν με Twix, Mars, πολύ πετυχημένα. Και αυτή εδώ είναι μια πετυχημένη σοκολατίτσα, ό,τι πρέπει για τώρα. Ήθελα ένα γλυκάκι να σας πω μετά το σνίτσελ. Είναι 5:20, 6 ώρα ανοίγω live στο Τρόβο. Θα σας βάλω ένα link εδώ πέρα. Αν θέλετε να μπαίνετε στα live μου στο Τρόβο, κάνω κάθε μέρα 6 ώρα live εκεί. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Θα φάω αυτή εδώ την παρίτσα, δεν θα φάω άλλο. Θα προσπαθήσω να είμαι... καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα φάω λίγο αυτό εδώ το κομματάκι. Και μετά θα έχουμε το βραδινό και τέλος. Κρίμα. Πώς περνάει έτσι η μέρα. Μόλις έκλεισα το live στο Τρόβο και τι να σας πω, πήγε καταπληκτικά. Not, τι σας έλεγα το πρωί ότι έχω θέματα με την κάμερα. Δεν μπορούσα να συνδέσω την κάμερά μου με τον υπολογιστή για να τη χρησιμοποιήσω στα live streams, που σημαίνει ότι ή θα επιλέξω να είναι μόνιμα στο τρίποδο και να μην την κουνάω για τα live, ή δεν θα κάνω βίντεο στο YouTube. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη γιατί αναγκάστηκα και έβαλα τη webcam για τα live και δεν μου άρεσε καθόλου η ποιότητα. Τώρα είμαι σε φάση ή θα πάρω καινούργια κάμερα ή θα κάνω τα βίντεο με το κινητό. Δηλαδή έχω φτάσει σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ. Όπως και να έχει, πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο με αυτήν εδώ την κάμερα και πάμε να δούμε τι θα φάμε για βραδινό, παιδιά. Γιατί τα Lidl έχουν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια για βραδινό και τι καλύτερο από μία πίτσα. Ναι, φανταστικά, ονειρικά, ανεπανάληπτα και πάρα πολύ υγιεινά. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πίτσα έχουμε πάρει. Είχαμε πάρει μια προσφορά η οποία είχε αυτές εδώ τις πίτσες που είναι πεπερόνι. Φου, έχει και πάρα πολύ πάγο. Που είχε 4 νομίζω σε προσφορά. Είναι αυτές οι πάρα πολύ λεπτές άμα δείτε. Εμένα προσωπικά αυτές μου αρέσουνε. Και τις προτιμώ ακόμα και τις σκέτες, τις μαργαρίτα, δεν έχω θέμα. Απλά ο Θάνος δεν του αρέσουν πολύ οι σκέτες μαργαρίτα. Γι' αυτό και πήραμε τις συγκεκριμένες. Ένα ψησιματάκι θα του ρίξουμε στο φούρνο. Τσακ, μπαμ και τρώμε. Έχει μείνει και ένα κομμάτι σνίτσελ, αυτό που δεν έφαγα το μεσημέρι. Λογικά όμως θα το φάει ο Θάνος, οπότε η πίτσα θα είναι όλη δική μου. Τέλεια! Μόλις έβγαλα την πίτσα μου από το φούρνο, είναι τέλεια! Φανταστική ενεργή για ανεπανάληπτη. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι μικρούλα. Δηλαδή μπορώ να τη φάω τα όλη μόνη μου. Αλλά θα φάει και ο Θάνος τελικά γιατί θα φάει το σνίτσελ και ένα-δύο κομματάκια από την πίτσα μου. Άντε καλά. Λοιπόν, πιάνει το πιάτο. Πάω να την κόψω και να την απολαύσω. Η κομματάρα μου είναι έτοιμη, έτοιμη να την απολαύσω, αλλά δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή την ώρα που μέχρι να γίνει η πίτσα και τα λοιπά, έχουμε τρελαθεί στο να προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή την κάμερα και να βρούμε ποια καινούρια θα πάρουμε. Αν έχετε καμία να μου προτείνετε ή αν έχετε ιδέα από το τι παίζει με κάμερες και αυτά, πείτε μου κάτω στα σχόλια, αν και έχω καταλήξει ήδη σε 2 που σκέφτομαι να πάρω. Όχι τις 2, μία από τις 2. Τέλος πάντων, πάμε στην πίτσα να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση γιατί δεν μπορώ άλλο. Επίσης, θα σας βάλω μια εικόνα εδώ. Θα προσπαθήσω με το κουτί της πίτσας. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε και θέλετε να τη δοκιμάσετε κι εσείς και αυτά ποια είναι. Γιατί εμένα δεν χωρούσε στο καταψύκτη μου με το κουτί όταν την πήραμε. Και έβγαλα όλες τις πίτσες και τις έβαλα σκέτς χωρίς το κουτί γιατί έπαιρνε πολύ χώρο. Γι' αυτό δεν είχα να σας το δείξω. Είναι λεπτούλα, με ωραία σάλτσα, έχει πολύ ρίγανη και το πεπερόνι του. Είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει για βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ τώρα να τρώω την πίτσα μου. Να πάω να δω και τι θα κάνουμε με την κάμερα και το... και όλα αυτά. Τέλος πάντων, στενάχωρο βγήκε τέλος πάντων στο τέλος. Υγεία. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια τι θέλετε να κάνω. Πείτε μου τι σας αρέσει να τρώτε από τα Lidl να πάω να το πάρω στα τρελή. Πάω συχνά στα Lidl να ξέρετε. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe, ακολουθήστε με και στο Τρόβο και στο Instagram και τα λέμε. Φιλάκια πολλά. Μουα. Bye, γεια σας.